Καλησπέρα σας. Καταρχάς, να πάμε στην χθεσινή ημέρα και να μας περιγράψετε ακριβώς το πώς προχωρήσατε σε αυτή την ενέργεια. Ήταν κάτι καταρχάς το οποίο φανταζόμαστε και από ό,τι γνωρίζουμε το περιμένατε ως ενδεχόμενο. Ναι, όπως το έχω πει και άλλες φορές, στα ύψαλα είχα πάει ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης για τα εγγένεια του αγωγού ΤΑΝΑΠ, ενός αγωγού φυσικού αερίου που θα μεταφέρει αέριο από το Αζερμπαϊτζάν μέσω Τουρκίας μέχρι τα ελληνικά σύνορα, όπου θα συνδεθεί με τον ελληνικό αγωγό ΤΑΠ. Ναι. Αφορούσε τα διάμεσα την Ελλάδα, γι' αυτό υπήρχε εκπροσώπηση. Είναι γνωστό ότι στην αρχή είχε ζητηθεί να πάρει ο Πρωθυπουργός. Τελικά και μετά την ιστορία με τη Λιβύη, αποφασίστηκε να. Η εκπροσώπηση ήταν σε επίπεδο τη. Δηλαδή, ήταν προγραμματισμένο, κύριε οικονόμου, μέχρι και την Τετάρτη να παραβρεθεί εκεί ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όχι ακριβώς, είχε ζητηθεί από τον Πρωθυπουργό να πάει. Ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, γιατί μας λέτε μετά την εξέλιξη με το Μνημόνιο Συνεργασίας Τουρκίας-Λιβύης, ότι άλλαξε ο προγραμματισμός. Ο Πρωθυπουργός είχε αποφασίσει να μην πάει ο ίδιος, αλλά να πάει ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Χατζηδάκης. Ναι. Μετά το Μνημόνιο Συνεργασίας, αποφασίστηκε να υποβαθμιστεί η εκπροσώπηση και να είναι σε επίπεδο του Υπουργού. Υπήρχε προφανώς η πιθανότητα ο Ερντογάν, με βάση την προϊστορία των δηλώσεων του και της συμπεριφοράς του, να υπερβεί τα όρια τα οποία μπορούμε να ανεχτούμε. Ναι. Είχαμε συμφωνήσει λοιπόν με το Υπουργείο Εξωτερικών, το Διπλωματικό Σύμβουλο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και τον Υπουργό Περιβάλλοντος, ότι αν υπήρχε κάτι τέτοιο θα αποχωρούσε η αντιπροσωπεία. Άρα δεν χρειάζεται να επικοινωνήσετε με την Αθήνα την ώρα που ακούσατε αυτές τις δηλώσεις προκειμένου να... Όχι. Οπότε εσείς καθίσατε περίπου 2 ώρες στην εκδήλωση μέχρι να... Κάθισα 2 ώρες, ναι, δεν υπήρχε ως τότε κάποια ένδειξη ότι θα γίνει κάτι, αλλά προς το τέλος της εκδήλωσης, όταν είχε πάρει το λόγο ο κύριος Ερντογάν, νομίζω ότι ήταν ο τελευταίος ομιλητής, και αφού είχε μιλήσει περίπου 1-20 λεπτό, άρχισε να αναφέρεται να κάνει τις γνωστές αναφορές στη 2-3 στην Κύπρο και μετά και στο Μνημόνιο Συνεργασίας με τη Λιβύη. Προσπάθησε κάποιος να σας... Ναι. Όταν... Εγώ περίμενα περίπου, άκουσα 1 λεπτό αυτά τα οποία ανέφερε και... Τι ανέφερε δηλαδή ο κύριος Ερντογάν εκείνη την ώρα, το οποίο αντιληφθήκατε εσείς ότι έρχεται σε αντίθεση με τα ελληνικά συμφέροντα? Πρώτον, γιατί οι γεωτρείς στην Κύπρο είπε ότι δεν θα σταματήσει παρά τις αντιδράσεις. Και μετά προχώρησε και στο Δήμα της Λιβύης, είπε ότι επίσης παρά τις αντιδράσεις και τις απειλές που εκτοξεύονται, δεν θα δεχτεί τα τετελεσμένα. Τα οποία προσπαθούμε υποτίθεται να δημιουργήσουμε εμείς για το θέμα των γεωτρήσεων και της ΑΟΣ, αλλά θα προχωρήσει στην έγκριση του μνημονίου με τη Λιβύη από τη Βουλή την Τουρκική και μετά θα προχωρήσει και σε επόμενα βήματα. Ωραία. Σε εκείνο το σημείο σηκώθηκα και έφυγα. Ένας αξιωματούχος Τούρκος που καθόταν δίπλα μου με ρώτησε αν συμβαίνει κάτι και αν μπορεί να κάνει κάτι. Λέω ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν μπορείτε να κάνετε κάτι. Μετά από αυτά που είπε ο πρόεδρος, είμαι υποχρεωμένος να αποχωρήσω. Μάλιστα. Δεν είχατε από εκεί και ύστερα έτσι η ελληνική πλευρά κάποια παρέμβαση ενδεχομένως από την Τουρκία και κάποια εξήγηση? Όχι εγώ. Ναι. Εγώ δεν είχα. Αλλά μετά το θέμα έφτασε και στο επίπεδο του πρεσβευτή, στην Άγκυρα, ο οποίος παρενέβη, και στο επίπεδο του Υπουργείου Εξωτερικών. Θα έχετε δει την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών που τα διευκρινίζει. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Κύριε οικονόμου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε.